Κάθε τρεις και λίγο κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Samos Time στο YouTube και κλικ στο καμπανάκι για να παίρνετε έγκαιρα τις ειδοποιήσεις για τα podcast που ανεβάζουμε. Κάθε τρεις και λίγο μας ακούτε μέσα από το κανάλι μας του Samos Times στο YouTube, μέσα από τη σελίδα του Samos Times στο Facebook και μέσα φυσικά από το samostimes.gr. Κάθε τρεις και λίγο με τον δημοσιογράφο Μιχάλη Σβαρνιά. Ημέρα podcast είναι σήμερα. Χαρά μας. Ορίστε. Είναι από τη χαρά μας. Από τη χαρά μας που βαράμε παλαμάκια. Και σήμερα είναι ένα podcast το οποίο είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα, γιατί θα ασχοληθούμε με βιβλία, θα ασχοληθούμε με ταινίες επιστημονικής φαντασίας και να πω λιγάκι story πώς προέκυψε το podcast. Καταρχήν να πω ότι έχω δίπλα μου εδώ έναν πολύ καλό φίλο και συνάδελφο δημοσιογράφο, αλλά αυτό είναι δευτερότητο. Το πρώτο είναι το σημαντικό. Είναι δευτερότητο. Το podcast μάλλον αυτό προκύπτει ως εξής. Βρίσκω το Μάνο, το Στεφανάκι, περίπου ο λόγος, στον δρόμο, με σταματάει με το αυτοκίνητο. Άκουσα το podcast που είχες κάνει αναφορά στο Matrix. Πιάνουμε μια κουβέντα έτσι λίγο εκεί στο πόδι για το βιβλίο του Μπριλάρτ, του Ζαν Μπριλάρτ, το οποίο, ναι, okay, λέγαμε πόσο δύσκολο είναι, και πάμε στο αγαπημένο μας θέμα που είναι sci-fi, επιστημονική φαντασία, βιβλία, ταινίες κτλ. Και εκεί πέφτει η ιδέα, δεν το κάνουμε για ένα podcast, να τα πούμε έτσι λίγο, να τα μοιραστούμε. Μπορεί να μιλάμε για ώρες, γι' αυτό βάζω μια άνω τελεία εδώ. Και drums, Μάνος Στεφανάκης. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχήν να πούμε ότι εμείς συζητάμε χρόνια για όλα αυτά και μας αρέσει όλη αυτή η ιστορία του science fiction, όπως πλέον ονομάζεται, της επιστημονικής φαντασίας, που περιέχει βέβαια ένα πολύ έτσι σεβαστό όγκο βιβλίων, διηγημάτων, μυθιστορημάτων και βέβαια στη συνέχεια κινηματογραφικών ταινιών. Αυτό, Μιχάλη, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να πούμε, διότι σήμερα απλώς σε αυτά τα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας για το podcast, απλώς αξίζουμε την επιφάνεια, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, έχουν συμβεί φοβερά πράγματα. Μια αναφορά θα κάνουμε και μάλιστα έκατσα και εγώ και έκανα και δύο σημειώσεις σε ένα χαρτί για να μην ξεχάσω πράγματα, γιατί είναι τόσο μεγάλος ο όγκος που σίγουρα θα ξεχάσουμε. Και μετά θα πούμε, αυτό δεν είπαμε. Δεν είπαμε, ακριβώς. Εντάξει, ας μας συγχωρήσουν λοιπόν οι φίλοι, οι οποίοι είναι και αυτοί. Το ξανακάνουμε. Science fiction, τα πάρουμε από την αρχή, επειδή με τη μόνο θα αξίσουμε την επιφάνεια. 19ος αιώνας. Για τα νέα παιδιά, πάμε δύο αιώνες πριν. Και είμαστε. 1800 πάμε, δηλαδή, έτσι. Ναι, ακριβώς. Και όταν λέμε science fiction, είναι φαντασία με επιστήμη βαλμένη κάπου στο μέλλον. Έτσι. Επιστήμη, βέβαια. Ο όρος δεν είναι ακριβής από την άποψη ότι τοποθετούμε πράγματα ή εφευρέσεις οι οποίες ούτε καν μπορούν να έχουν εφευρεθεί την περίοδο που γράφονταν το βιβλίο ή πεζόταν η ταινία. Δεν έχουν γίνει, το έχουμε σκεφτεί όμως. Τα έχουμε φανταστεί. Μήπως να τα κάναμε έτσι, μήπως να κάναμε αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, το πράγμα είναι, είμαστε στη ρομαντική περίοδο όσον αφορά τους ανθρώπους που γράφουν βιβλία, τους ανθρώπους που συνθέτουν μουσική. Mary Shelley. Γυναίκα, πήγες από το Φραγκεστάιν. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Είμαστε λοιπόν τέλη 19ου αιώνα, είμαστε 1818, τρία χρόνια πριν την Ελληνική Επανάσταση, για να βάλουμε έτσι και ένα περιθώριο χρονικό δικό μας. Είναι σύζυγος του ρομαντικού διάσημου Άγγλου ποιητή, του Πέρσι Σέλεϊ, ο οποίος είναι κολλητός με τον Λόρδο Βίρονα, είναι πολύ φίλοι. Είναι μαζί σε ένα κάστρο. Μαζί, μαζεύονται ακριβώς στη λίμνη της Γενέβης στην Ελβετία. Περνούν εκεί διάφορες μέρες, κάνουν βαρκάδες, γράφουν, γλεκτοκοπούν κτλ. Εκεί έχει και την κοπελιά, την κομενά του ο Λόρδος Βίρον. Τέλος πάντων, ρίχνει την ιδέα να γράψουμε ιστορίες με φαντάσματα, τέλος πάντων φανταστικές ιστορίες. Και να περάσει η ώρα, γιατί δεν υπήρχε ούτε Netflix ούτε τίποτα, έτσι. Μέχρι στιγμής εκεί δεν υπήρχε, ή τουλάχιστον δεν είχε φτάσει το ίντερνετ μέχρι τη Γενέβη. Οπότε δύο πράγματα για κάνουμε. Ακριβώς. Ή σεξ και πίνουμε ή γράφουμε και κατά περάσει η ώρα. Και απολαμβάνουμε βαρκάδες και φαγητό καλό με καλό κρασί. Λοιπόν, η Mary Shelley εκείνο το βράδυ ή εκείνες τις ημέρες συλλαμβάνει μία ιδέα να γράψει ένα βιβλίο το οποίο το ονομάζει Frankenstein, ο γνωστός Frankenstein, ή υπάρχει το διαζευτικό «ή» στον τίτλο, όπου ο υπότιτλος, ας το πούμε, είναι «The Modern Prometheus», ο μοντέρνος Προμηθέας. Παίρνει τον τίτλο βέβαια από το θεό ή τιτάνα της φωτιάς, τον δικό μας από την αρχαιολινική μυθολογία, και δίνει αυτόν τον υπέροχο τίτλο.
Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι σχεδόν 200 χρόνια μετά, 194 για την ακρίβεια, έρχεται ο Ridley Scott με μια ταινία που έχει τον ίδιο το τίτλο. Προμηθέα, έτσι. Ναι, το οποίο είναι ένα είδος prequel του Alien, αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα, ναι, νομίζω. Λοιπόν, εκεί ξεκινάνε κάπως τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει και κάτι παλαιότερα, αλλά επίσημα, τουλάχιστον στη δυτική βιβλιογραφία, Mary Shelley είναι αυτή που ξεκινάει αυτό που λέμε science fiction. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Την αλήθεια είναι ότι τη Mary Shelley και το Frankenstein δεν τον έβαλα νομίζω. Εγώ όμως ξεκινάω κάπου εκεί, 1800 κάτι είναι, με τον Wells. Θα τον δούμε παρακάτω. Με την μηχανή, ναι, του χρόνου. Νομίζω ότι αυτό, εγώ αυτό δηλαδή, από αυτό θα ξεκίναγα. Ναι. Όχι, γιατί όμως, ποια είναι η αντίρρησή μου σε αυτό. Καταρχήν, η μηχανή του χρόνου είναι 1895, είμαστε, ναι, πολλά χρόνια μετά. Ναι. Ενώ εδώ τώρα μιλάμε για το 1818. Ναι, ναι, είμαστε στην αρχή του 19ου, στο, ναι, τέλος του 19ου. Ήθελα να πω ότι, αν θυμηθούμε λίγο τι γίνεται με το Φραγκενστάιν, πάλι, ναι, έχουμε ένα επιστημονικό πείραμα όπου ζωντανεύει ένα πτώμα επί, ναι, της ουσίας, δηλαδή καθαρή επιστημονική φαντασία. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν βάζουμε τη Mary Shelley να ξεκινάει όλη αυτή την ιστορία. Α, και επίσης έχει αξία το ότι μιλάμε για μια εποχή. Βέβαια είναι στη ρομαντική περίοδο, αλλά η γυναίκα δεν είναι αυτό που λέμε χειραθετημένη. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι πολύ τολμηρό από μόνο του το ότι γράφει. Ακριβώς, ένα αυτό. Γενικότερα οι γυναίκες δεν είναι διάσημες συγγραφείς, ναι, ή συνθέτριες της εποχής. Έτσι, για να πάμε και στον χώρο της μουσικής. Ναι, ναι. Παρά ελάχιστες. Ελάχιστες και περιορισμένα βέβαια σε αυλές βασιλικές. Ναι, σε πολύ κλειστό κύκλο. Σε και... πολύ κλειστό κύκλο. Λοιπόν, επειδή ανέφερες Wells, βεβαίως θα τον αναφέρουμε, δεν το συζητούμε. Είναι, εάν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτούς που είναι οι πατέρες του όρου, έτσι, να πάμε στο συγγραφικό επίπεδο και αφήνουμε εκτός τη Mary Shelley που ξεκίνησε όλο αυτό, είναι Herbert George Wells, που ανέφερες ήδη, Ιούλιος Βέρν. Βέβαια. Πώς βέβαια θα μπορούσε να. Και κάποιος άλλος που δεν τον ξέρουν οι φίλοι που μας ακούν. Λοιπόν, αυτός ο τρίτος λέγεται Hugo Gernsback, είναι Αμερικανός Λουξεμβουργιανής καταγωγής. Ο τύπος ήταν, πρόσεξε, εφευρέτης, συγγραφέας, εκδότης και εκδότης του πρώτου περιοδικού επιστημονικής φαντασίας. Α, για πες αυτό. Καταπληκτική προσωπικότητα. Μάλιστα, εάν κάποιος ψάξει στο Google και λίγο κάνει μια έρευνα στο διαδίκτυο με το όνομα Hugo Gernsback, γεννηθείς 1884, πάλι είμαστε στον 19ο αιώνα, πεθαίνει το 1967, έτσι, στο καλοκαίρι της αγάπης για την ψυχεδέλεια, για να πάμε λίγο και στη μουσική, αλλά το σημαντικό ποιο είναι. Θα τον δουν οι φίλοι σε μια φωτογραφία του 1963, όπου φοράει τα γυαλιά που σήμερα εμείς τα έχουμε συνηθίσει ως virtual reality γυαλιά. Είναι μια δική του εφεύρεση, όπου βασικά είναι τηλεόραση που βλέπεις από κοντά. Ναι. 1963 υπάρχει μια φωτογραφία του Hugo ακριβώς αυτή. Δείχνει δηλαδή ότι ο άνθρωπος ήταν αλλού και αυτός. Ναι. Έτσι. Είναι, λοιπόν, αν μιλάμε για τους πατέρες, είναι αυτοί οι τρεις. Μπαίνουν μαζί. Δεν είναι του επίπεδου ούτε του Wells, ούτε έχει γράψει βιβλία σαν τον Wells ή τον Verne, αλλά μπαίνει μέσα στην τριάδα ακριβώς για αυτά που ανέφερα. Διότι έχουμε το πρώτο περιοδικό επιστημονικής φαντασίας, όπου φιλοξενούνται ιστορίες που φτάνει μέχρι όλη τη δεκαετία του 60. Amazing stories, science fiction stories, όλα αυτά τα υπέροχα, ναι, ναι, φιλοξενούνται μέσα στο περιοδικό του. Τώρα, για τους δύο αυτούς πρέπει να σταθούμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αν μιλάμε για Wells και Verne. Ο Wells τώρα, τι να πούμε. Η χρονομηχανή, the time machine. Έτσι, να βάζουμε και χρονολογίες για να ξέρουν οι φίλοι που βρισκόμαστε. Ναι. 1895. The invisible man. Άκου τώρα τι σκέφτηκε. Ο αόρατος άνθρωπος, 1897. Ο πόλεμος των κόσμων, 1898. The War of the Worlds, τελευταία έκδοση κινηματογραφική από τον μεγάλο Steven Spielberg. Όπου πρωταγωνιστεί. Τον Cruise, τους... Ο Tom Cruise πρωταγωνιστεί και είναι η τελευταία κινηματογραφική έκδοση. Ναι. Έχουν προϋπάρξει πάρα πολλές εκδόσεις κινηματογραφικές. Το οποίο όμως λιγάκι. Τώρα, για αυτά τα δύο, μάλλον για τον Wells, μπορούμε να πούμε για ώρες. Θέλει ειδικό podcast. Ναι, θέλει ειδικό podcast. Ίσως θέλουν και ειδικό. Αλλά μιας και είμαστε στη μηχανή του χρόνου, ας πούμε. Το οποίο το ταξίδι στον χρόνο ουσιαστικά το βάζει ο Wells. Mm-hmm. Αρχίζει και το βάζει. Δηλαδή έχουν γραφτεί κάποια πραγματάκια, έχουν υποθεί κάποια πραγματάκια, αλλά σαν κάτι, σαν μια πιθανότητα η οποία μπορεί να συμβεί και μάλιστα επιστημονικά, γιατί το ταξίδι του Wells είναι σε βρόγχο. Mm-hmm. Είναι μέσα σε βρόγχο. Mm-hmm. Δηλαδή ταξιδεύεις μόνο μέσα στο δικό σου χρόνο. Mm-hmm. Είναι και, έχει και αυτό, είναι μια ξεχωριστή ενότητα. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, η Λόι. Ή Μόργκολς. Λες τις δύο φυλές, ναι, που συναντά ο ήρωας, ναι, ταξιδεύοντας, ναι, ναι, εκεί και τα λοιπά. Ναι. Τώρα τι να πει κανείς. Ήταν πάνω και κάτω. Η μία είναι η φυλή, η πρωτόγονη, εντάξει, ναι, και η άλλη είναι πιο εξελιγμένη, ας το πούμε έτσι. Σίγουρα πάντως είναι εμβληματικό μυθιστόρημα, η χρονομηχανή, η μηχανή του χρόνου. Είναι απίστευτο το πώς συνέλαβε όλο αυτό, πραγματικά εκπληκτικό μυαλό.
φαντασία αξεπέραστη. Και βέβαια γράφει και το 1901, πρόσεξε, πρώτη χρονιά έχει ανατύλει ο 20ος αιώνας, οι πρώτοι άνθρωποι στο φεγγάρι. Ναι. Και αυτό του Wells, έτσι. Μπορώ να πούμε εδώ πάρα πολλά έργα του τώρα. Αυτά ειδικά όμως είναι science fiction. Δηλαδή ναι, και στον πόλεμο των κόσμων, γιατί είπαμε, μας έχει δώσει αυτές τις ταινίες. Εκεί πλέον έρχονται οι εξωγήινοι εδώ. Οι εξωγήινοι έρχονται στην Αγγλία. Οι εξωγήινοι στο Λονδίνο της εποχής. Δεν το είπαμε, είναι Άγγλος συγγραφέας. Είναι Άγγλος συγγραφέας. Και γίνεται ένας χαμούλης. Βέβαια, εμείς το χαμούλη τον μάθαμε περισσότερο από τη φάρσα του Orwell, τη ραδιοφωνική φάρσα του 1938. Που δεν ήταν ραδιοφωνική, δεν ήταν ραδιοφωνική φάρσα. Ναι. Ήταν τι έκανε ο Orson Welles, έκανε μια μεταφορά θεατρική στο ραδιόφωνο. Σύμφωση. Είναι Herbert George Wells ο συγγραφέας, ναι, Orson Welles ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν ο Orson Welles, κάνει μια μεταφορά θεατρική, ραδιοφωνική προσαρμογή, ένα ραδιοφωνικό adaptation. Και το παίζει στο θέατρο, ας πούμε. Αλλά είναι τόσο λιτοφανές, γιατί αναμειγνύει μέσα. Ξαναμείνει, είναι τεράστιο ταλέντο. Ναι, ο τρόπος που τα φυγείται στο ραδιόφωνο, όλο το στήσιμο, είναι τόσο κατακριτικό. Αυτή τη στιγμή έχουν προσγειωθεί εξωγήινοι και γίνεται χαμός εδώ, παιδιά. Και τρομοκρατείται ο κόσμος. Που φτάνει σε σημείο κάποιοι να τους βλέπουν τους εξωγήινους. Και να πρώτα βλέπουν στο μέλλον και λέει: το είδα, λέει, κατέβηκε το UFO. Ένα φοβερό πράγμα. Και γίνεται ένα χαμό, τόσο μεγάλο χαμό. Το ραδιόφωνο που γέλασε... είναι τη εποχή. Ναι, το ραδιόφωνο είναι το ίντερνετ τη εποχή. Μέσο για να περάσει μήνυμα. Είναι τόσο. Βέβαια, υπάρχει ο κινηματογράφο, ο οποίο είχε αξιοποιείται πάρα πολύ. Αξιοποιείται πάρα πολύ, ειδικά στη Γερμανία εκείνη την εποχή, με την Ρίφενστάιν και τα λοιπά. Το πα λίγο αργότερα. Με του Ναζί και που, οι οποίοι έχουν πει σε μια σειρά. Το αναφέρω για να δέσω ότι ήταν η φάρσα την οποία γέλασε πάρα πιο πολύ από όλο η ναζιστική Γερμανία εκείνη την περίοδο. Είχαν γελάσει πάρα πολύ και το τρόπο. Πάλι science fiction. Και πάλι εκεί, γιατί έχουμε Fritz Lang με το Μετρόπολης. Απίστευτο. Προηγείται. Προηγείται από το. Όχι από το Ράιφενσταλ που μου αναφέρει. Ναι, μιλάμε σε επίπεδο κινηματογράφου. Εντάξει, ο Μετρόπολης. Είναι δεκαετία 20 δηλαδή. 24, αν θυμάμαι καλά, νομίζω. Δεκαετία 20. 24 είναι. Και. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως τι κάνει, φέρνει πρώτη φορά τα 24 καρέ. Είναι ολόκληρο. Είναι ταινία αυτή του Fritz Lang, το Μετρόπολης, το οποίο είναι ταινία σταθμό στην ιστορία του κινηματογράφου. Φυσικά. Τέλος. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, και εκεί. Όπως το εργαστήρι του Δόκτωρο Σκαλιγκάρη και άλλες γερμανικές. Ναι, έχει πάρα πολλές. Είναι το M, είναι λοιπόν, το Νοσφαιράτου, αλλά. Αλλά και ένα τελευταίο σχόλιο για τον πόλεμο των κόσμων του Wells, το οποίο ο Wells από μόνος του δεν ήταν τόσο science fiction, δηλαδή. Όχι, ερχόταν εξωγήινοι έτσι στην Αγγλία, αλλά είχε αναφορές στην αποικιοκρατία. Δηλαδή το πώς έρχονται σε μια ξένη χώρα, σε ένα ξένο πλανήτη και μας ρουφάνε το αίμα, όπως ρουφάμε το αίμα η Βρετανική αποικιοκρατία εκείνη την εποχή. Εν πάση περιπτώσει, το βάζω σε μια. Δηλαδή ότι δεν έχει και ένα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο επίπεδο. Αλληγορική σημασία. Ναι, δεν είχε, όλο, δεν είναι μόνο το. Αλλά είναι αυτό. Science fiction οπωσδήποτε, δεν το συζητούμε καν. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο καθαρά, science fiction. Καθαρά. Λοιπόν, και τώρα ο μεγάλος, ο Θεός Ιούλιος Βέρν. Τα οφείλουμε όλα αυτά στην ερωμένη του, είναι καταπληκτικό. Η γυναίκα του είναι έξαλλη μαζί του. Ο πατέρας του τον πιέζει συνεχώς. Σπούδασε νομικά, διότι η ιστορία της οικογένειας έχει να κάνει με τη νομική, έχουν δικηγορικό γραφείο κτλ. Εκείνος με τα βία σπουδάζει τα νομικά, δεν τα θέλει καθόλου. Η γυναίκα του λέει: τι βλακίες είναι αυτές που γράφεις, θα γίνουμε ρεζίλοι. Και έρχεται η ερωμένη του, η οποία σώζει την κατάσταση. Να είναι καλά η γυναίκα. Και έχει γράψει όλα αυτά τα υπέροχα. Το φανταστικό ποιο είναι, ότι περνάμε από τα παιδικά αναγνώσματα. Έχουμε φτάσει πλέον, όταν μιλάμε για Ιούλιο Βέρν, να αποτελεί θέμα αντικείμενο πανεπιστημιακών σπουδών στην εποχή μας, σε πολλά μέρη. Κάποια στιγμή θυμάμαι, νομίζω καθηγήτρια ήταν, το είχε ως μάθημα κάποια στιγμή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πριν αρκετά χρόνια είχε συμβεί αυτό. Περιττό να σου πω, το αμφιθέατρο ήταν τυγκαρισμένο, όχι απλώς γεμάτο. Και μπορώ επίσης να πω ότι ο Βέρν έχει αδικηθεί λίγο. Δεν έχει αδικηθεί, αλλά απλά επειδή έχουν γίνει πολλές εκδόσεις, παιδικές εκδόσεις των μυθιστορημάτων. Ναι, κυρίως από εκδόσεις παιδικών βιβλίων, ναι. Προσεγγίζεται. Μόνο στα δικά μας, άγκυρα. Ναι, τα άγκυρα, τα κλασικά. Τα λοιπά, ναι. Προσεγγίζεται και με μια πολύ ανάλαφρη διάθεση. Ναι. Να το πω έτσι. Ή θεωρούμε ότι ήταν και πιο ανάλαφρο ανάγνωσμα, γιατί ας πούμε ήταν.
σε συνέχεια σε εφημερίδες εποχής. Ναι, σε συνέχεια, τα λοιπά. Ναι, που δεν ήταν, όπως δεν ήταν όμως μόνο, ας πούμε, υπενθυμίζω τους τρεις οματοφυλάκες του Αλέξανδρου Ντουμά, mm-hmm. οι οποίοι ήταν κάτι, ή ο άνθρωπος με το σιδερένιο προσωπείο, που ήταν επίσης θεωρείται φθηνό ανάγνωσμα της εποχής, το οποίο όμως συγκαταλέγεται μέσα στα κλασικά πλέον της παγκοσμιωτικής λογοτεχνίας. Στην κουβέντα μας πιστεύω θα έρθει να το πούμε, διότι γενικότερα science fiction θεωρούνται δεύτερα αναγνώσματα. Ναι. Επί σειρά pulp, δεκαετιών. Pulp εντελώς. Έτσι, από τον όρο το ναι. ότι είναι αυτό το φθηνό το βιβλίο με το μαλακό εξώφυλλο. Το θέμα είναι λοιπόν, ειδικά με τον Βέρν, αφού ξεπερνάμε όλα αυτά με τη γυναίκα του, η οποία η γυναίκα του λίγο πολύ είναι αυτό που λέμε και εμείς σήμερα, παιδικά όλα αυτά τώρα. Ναι, τι τα ξαναδείς, να φέρεις κανένα βράχο στην οικογένεια. Λοιπόν, ο Βέρν, όπως είπαμε, ο οποίος πεθαίνει το 1905, αρχές 20ου αιώνα, γεννιέται το 1828, και εκεί τώρα τι να πει κανείς. Ταξίδι στο κέντρο της γης, 1864. 20.000 λεύγες υπό την θάλασσα, 1870. Από τη γη στη Σελήνη, 1865. Γύρω από τη Σελήνη, που είναι το sequel, αν μιλήσουμε κινηματογραφικούς ναι. όρους, για το έργο Από τη γη στη Σελήνη, και αυτό το 1870. Ροβίρος ο κατακτητής με αυτό το υπέροχο πλοίο το οποίο πετάει στους εθέρες, αερόπλοιο, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το ονομάσουμε. Το θέμα είναι ότι επειδή αργότερα, όπως είπαμε, πέρασε μια άλλη φάση και τον μελετούν πολύ καλύτερα οι επόμενες γενιές, είναι ότι όλα αυτά δεν γράφονταν τυχαία. Δεν ήταν μόνο όχι. από κύμα φαντασίας. Όχι, όχι. Είχε... Έχει γνωριμίες, γνωριμίες πολλές, με επιστήμονες της εποχής. Βεβαίως. Έχει αλληλογραφία και με την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Βαθιά μέσα σε αυτούς τους κύκλους, δηλαδή οι παρέες του ήταν τέτοιες, να το πω. Βέβαια, αυτό δεν φτάνει από μόνο του, διότι οι ίδιοι δεν ήταν εφευρέτες όλων αυτών. Απλώς είχαν σκέψεις και φαντασία να κατευθύνουν ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς τα εκεί. Ναι, και φαντάζομαι ότι ήταν μια κουβέντα του στυλ εκεί που πήραν καφέ, ας πούμε, στη Βιέννη, ας πούμε, που καθόταν και πήραν ένα καφέ, ως το Βέλγιο, συγγνώμη. Εκεί στη... στην Άντι που ήταν. Ναι. Εκεί που καθόταν, ας πούμε, να πει ένα καφέ, ότι συζητώντας με ένα φίλο του γνωστό επιστήμονα, που λέει: «Ω, το, να σου πω κάτι, τι έκανε ο Μάνος Στεφανάκης και ο Ρώστης Σάμου, έκανε την τάδε εφεύρεση». Δηλαδή, δουλεύει όλο αυτό έτσι. Και... Αλλά παρόλα αυτά, το συγκλονιστικό των ρόλων που είναι το ο πλήρχος Νέμο, ο πλήρχος Κανένα, όπως σημαίνει στα λατινικά, ο Κανένας, που βάζει τον Ινδό, ενώ αρχικά η σκέψη ήταν να βάλει κάποιον Πολωνό κτλ. Αλλά αυτά έχουν να κάνουν με την ιστορία. Μένοντας όμως στο κομμάτι το πώς λειτουργεί το υποβρύχιο ναι. του Ινδού αυτού πρίγκιπα, πώς κινείται όλα αυτά, η περιγραφή είναι απίστευτη, διότι έχουμε ξεκάθαρη περιγραφή όχι απλώς υποβρυχίου, αλλά πυρηνοκίνητου υποβρύχιου. Υποβρύχιου, γιατί το υποβρύχιο υπάρχει. Τα σκάφανδρα, βεβαίως. Αλλά δεν έχουν πυρηνοκίνητο. Γι' αυτό και οι ΗΠΑ, όταν φτιάχνουν το πρώτο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, το... όχι να φέρει όπλα ναι. πυρηνικά, αλλά να κινείται με πυρηνική ενέργεια, το ονομάζουν ναυτίλο. Δηλαδή η ονομασία που έχει δώσει ο Νέμο στο δικό του υποβρύχιο. Είναι κριτικές οι λεπτομέρειες που βάζει εγώ, ο Βέρν μέσα. Εγώ, δηλαδή μέχρι σήμερα του βγάζουν το καπέλο οι επιστήμονες, όχι οι συγγραφείς. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο είναι καταπληκτικό από ο Βέρν η μέρα ενός Αμερικανού δημοσιογράφου. Στο τον 20ο. Ναι, κάτι το 2000 τόσο. 21ο αιώνα. Κάτι ναι, τέτοιο, πάει πολύ μπροστά. Πάει 150 χρόνια, νομίζω 200 ναι. χρόνια από την εποχή. Είναι ένα έργο το οποίο έχει γραφτεί, ένα βιβλίο που έχει γραφτεί κατά παραγγελία. Διήγημα είναι ουσιαστικά, δεν είναι θυστόρημα, ναι. διήγημα είναι. Το οποίο το ζήτησε ένας εκδότης μιας εφημερίδας μεγάλης εποχής, του λέει γράψε μου κάτι για το πώς θα είναι στο μέλλον, ας πούμε σε 200 χρόνια. Ναι. Το βάλε σε 200 χρόνια ο Βέρν. Και εάν το διαβάσει κάποιος, είναι σαν να βλέπει το σήμερα. Είναι πολύ πιο νωρίς το σήμερα. Έχει και στα ελληνικά να ναι, πει. Ναι, έχει έρθει πολύ πιο νωρίς αυτό σήμερα σε σχέση με αυτό που το φανταζόταν ο Βέρν. Αλλά περιγράφει, ας πούμε. Νομίζω ο τίτλος είναι Το Παρίσι στον 21ο αιώνα. Τώρα βαριέμαι να σηκωθώ να πάω απέναντι εδώ στη βιβλιοθήκη που είναι πάνω όλα τα Βέρν να το πάρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι, το σημαντικό είναι το ότι περιγράφει, ας πούμε, μηχανές φαξ. Περιγράφει πώς το λένε, τηλεδιάσκεψη. Ναι. Τηλεδιάσκεψη. Ακριβώς. Έχει ένα από το οποίο δεν έχει βγει ακόμα, που σε δίνει ντουλάπα που σε δίνει αυτόματα. Είναι συγκλονιστικό. Να, αυτό είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή μπαίνεις κανείς στα ρούχα και μπαίνουν τα ρούχα μόνο. Αυτό ακόμα το έχουμε δει σε κάποιες ταινίες, δεν το έχουμε δει ακόμα να γίνεται. Μια υπερταχεία η οποία πηγαίνει κάτω από το νερό, που συνδέει τη Νέα Υόρκη με το Παρίσι. Σε... Και προχθές διαβάζω την είδηση. Οι Κινέζοι θέλουν να συνδεθούν. Θέλουν να συνδεθούν, να κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε ειρηνικού ναι. δηλαδή. Είναι εκπληκτικό. Φοβερά πράγματα. Έτσι, δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει, έχει. Και επίσης άλλο ένα που έχει, το οποίο δεν είναι ακριβώς επιστημονική φαντασία.
εννοώντας το Dead στο, μάλλον όχι, έχει και αυτό, είναι λίγο επιστημονική φαντασία, πάει στο μέλλον, mm-hmm. πάει πάλι στο μέλλον, όπου περιγράφει μια κοινωνία η οποία μοιάζει πολύ με τη δική μας, λίγο πιο προχωρημένη, με διαφορετικές θρησκείες και αυτά και τα λοιπά, οι οποίες ψάχνουν να βρούνε τι έγινε στο παρελθόν, αρχαιολογία δηλαδή, mm-hmm. τι γινόταν και πώς ήταν η εξέλιξη του ανθρώπου, και πέφτει επάνω σε ένα πράγμα το οποίο περιγράφει την εποχή του Βέρν, ότι στην εποχή του Βέρν γίνεται ένα μεγάλο κοσμοϊστορικό γεγονός, καταστρέφεται ο κόσμος και πάμε πάλι από την αρχή. Μηδενίζει δηλαδή ο μύθος πάλι της μεγάλης πλημμύρας και με όλα αυτά ας πούμε, που το έχουμε δει από το Δευκαλίωνα μέχρι την Καινή Διαθήκη. Ότι όλα αυτά πάλι μηδενίζουν το επιβεβαίωσα. Και προχωράνε. Είναι ο τίτλος «Το Παρίσι στον 21ο αιώνα». Μπράβο, ναι. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Και αυτό που λέω με την έννοια είναι «Ο αιώνιος Αδάμ», νομίζω είναι ο τίτλος. Ναι. Και έχω την εντύπωση ότι περνάνε και στο ίδιο βιβλίο, τουλάχιστον σε αυτό που έχω στην έκδοση, που είναι αυτά τα δύο διηγήματα μαζί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πολύ σημαντικό. Πολλά από αυτά που αναφέρουν, βέβαια, όλα έχουν περάσει στον κινηματογράφο, έτσι. Τα περισσότερα. Του Βέρν, ειδικά τα περισσότερα. Ο αόρατος άνθρωπος, η μηχανή του χρόνου. Ταξίδι στο κέντρο της γης, βέβαια. Του Βέρν, όπως είπες, τα περισσότερα, ειδικά τα πιο εφάνταστα, έχουν περάσει όλα. Ο Φραγκενστάιν, τη Σέλη, φυσικά. Ναι. Κινηματογραφικές εκδοχές άπειρες. Αυτό που δεν αναφέραμε, επειδή τώρα συνδέουμε το θέμα λογοτεχνίας με κινηματογράφο, είναι ο Ζορζ Μελιές, ο περίφημος Γάλλος σκηνοθέτης, ο οποίος κάνει το 1902, αρχές 20ου αιώνα, το ταξίδι στο Φεγγάρι, και από εκεί μπορεί να έχει μείνει εικόνα, μοναδική πλέον στα χρονικά, στο διάβα των αιώνων. Έχει φτιάξει το Φεγγάρι, γίνεται μια αποστολή ανθρώπων να πάνε στο Φεγγάρι. Το διαστημόπλοιο του έχει δώσει ένα σχήμα οβίδας, ναι. Και το Φεγγάρι έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Ναι. Και η οβίδα προσγειώνεται στο Φεγγάρι, το Βέρντε, ναι, είναι. Χτυπώντας η οβίδα το κανόνι που το μάτι. Ναι, όχι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω το πώς πάμε, ας πούμε. Κάπως έτσι, ας πούμε, το σκεπτικό. Και φτάνει η οβίδα και προσγειώνεται στο ένα μάτι του φεγγαριού, ας πούμε, της Σελήνης. Και είναι μια εικόνα η οποία είναι εμβληματική στον χώρο του κινηματογράφου, διότι μιλάμε για το ξεκίνημα του κινηματογράφου εκείνη την εποχή, ναι. Που είναι από τους πρωτοπόρους και έκανε και πολλά τρίκα, ας πούμε, οπτικά για την εποχή. Πριν γεννηθούν όλα αυτά που ζούμε σήμερα και έχει εξελιχθεί όλη η ατμόσφαιρα. Εγώ θα κάνω άλμα, ναι. Μεγάλο, 20ο αιώνα βέβαια, και θα πάω στα μέσα της δεκαετίας του 50. Είναι μια ταινία που εγώ όταν την πρωτοείδα πραγματικά είδα ότι εδώ είναι κάτι διαφορετικό, διότι εκείνη την εποχή οι ταινίες, πρέπει να πούμε, δεκαετίες 40, αρχές 50, που αφορούν τον τομέα της επιστημονικής φαντασίας με διαστημόπλοια, εξωγήινους κτλ. Είναι από αφελείς έως εντελώς γελίες. Ναι. Ας μου επιτραπεί ο όρος στην κυριολεξία. Ναι. Το 56 έρχεται μια ταινία, ο απαγορευμένος πλανήτης, The Forbidden Planet, όπου έχουμε μέσα ρομπότ το οποίο είναι εκπληκτική ευφυΐας. Ποιανού είναι αυτό? Δεν θυμάμαι το σκηνοθέτη καθόλου. Ναι. Μα καθόλου. Αυτό που θυμάμαι όμως, μου έχει κάνει τρομακτική εντύπωση, και αργότερα θα το δούμε και σε άλλες ταινίες, είναι ότι φτάνουν εκεί, φτάνει μια αποστολή Αμερικανών με το διαστημόπλοιό τους, για να βρουν στον πλανήτη έναν επιστήμονα όπου έχουν χαθεί τα ίχνη του, ο οποίος ζει εκεί με την κόρη του. Να μην σταπολογώ, κάποια στιγμή στην ταινία πέφτει το θέμα ότι ένας άλλος εξωγήινος πολιτισμός, ο οποίος βρίσκονταν στο συγκεκριμένο πλανήτη, είχε δημιουργήσει εγκαταστάσεις, τις οποίες τις δείχνει στην ταινία, είναι κάτι εκπληκτικά σκηνικά γιγαντιαίων διαστάσεων. Η φυλή αυτή, η οποία ήταν πολύ υψηλότερες ευφυΐες από την ανθρώπινη, λέγονταν Κρέλ. Ναι. Και έχουν δημιουργήσει αυτές τις εγκαταστάσεις, ώστε επειδή ο πλανήτης δεν ήταν στην παρούσα κατάσταση, ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση και ήταν πολύ δύσκολο να ζήσουν εκεί. Όντα τα οποία ανέπνεαν ή τέλος πάντων κάτι το οποίο έμοιαζε με άνθρωπο, έφτιαξαν αυτές τις εγκαταστάσεις για να αναγεννήσουν τον πλανήτη. Μάλιστα. Για κάποιο λόγο τις είχαν εγκαταλείψει. Πέφτει και αυτό μέσα στο σενάριο. Σου λέω για τα δεδομένα της εποχής, είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 50, εκπληκτικό σενάριο. Δεν την ξέρω. Σκηνικά, εκπληκτικά, ο απαγορευμένος πλανήτης. Ο ρομπότ με ευφυΐα και όλα αυτά. Δηλαδή παίζουν όλα μέσα. Ναι. Artificial intelligence, πάντως, όλα είναι μέσα. Εγώ θα μείνω στο 50. Να σου πω κάτι γι' αυτό, έχει σημασία. Ναι. Αυτή όλη την ιδέα του πλανήτη που θέλει να αναγεννηθεί και υπάρχει ο μηχανισμός, αλλά δεν χρησιμοποιείται κτλ.
ή έχει εγκαταληφθεί, υπάρχει στο Total Recall, που είναι έργο βιβλίο του Philip Dick. Ναι. Πρώτη φορά η ταινία γυρίζει το 1990 με τον Schwarzenegger. Μια ιολική επαναφορά. Πολύ καλύτερη η άλλη με τον Colin Farrell. Ξαναγίνεται πάλι remake το 2012. Πολύ καλύτερο νομίζω. Ναι, αυτό τώρα ξέρεις. Είναι θέμα γούστου. Αλλά μια και είμαστε στο 50 και στο 51. Εγώ, 56, νομίζω, αυτή είναι το 56. Ναι, εγώ θα πάω στο 51, από 5 χρόνια νωρίτερα. Σημαίνει ταινία που έχω σημειώσει εγώ. Είναι η ημέρα που η γη σταμάτησε να κινείται. Αυτό είναι. Το οποίο γίνει και αυτό remake με τον Keanu Reeves αργότερα. Αλλά νομίζω το ότι είναι το story του όλο. Είναι το story του όλο, ναι, που, το οποίο το έχω σημειώσει και νομίζω ότι αξίζει. Αλλά γιατί, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο podcast και να μην πούμε για Ισάκ Ασίμοφ. Φυσικά, ναι. Εγώ έβαλα τους αυτούς που ξεκίνησαν όλο. Ναι, έτσι. Όχι, απλά θέλω να πω ότι... Ισάκ Ασίμοφ, Άρθουρ Κλάρκ, Ρέι Μπράντμπερι. Ρέι Μπράντμπερι, εντάξει, ναι. Να πούμε τον Λέμο. Λέμ είναι που έχει γράψει το περίφημο Σολάρις. Βέβαια, το Σολάρις, γιατί το Κιάνου του Κλούνεϊ το... Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πολύ αργότερα κάνει μια χουλιγουντιανία, ας το πούμε έτσι. Δεν, λίγο, εντάξει. Η οποία δεν αγγίζει καν. Του Ταρκόφσκι το Σολάρις, ναι. Είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Ότι... Για να μην ξεχνάμε ότι υπήρχε δηλαδή ανάλογη, ναι, έτσι, και εκπληκτική στο τεχνικό αυτό είδος. Το οποίο είναι του 60 κάτι το Σολάρις και το έχω σημειώσει. Είναι το 72. Το 72 είναι το Σολάρις. Έχω εντρυφήσει στο Σολάρις. Ναι. Χρόνια είχα δει την ταινία αρχικά σε κάποια κινηματογραφική λέσχη, νομίζω στην Αθήνα. Μετά αργότερα με το βίντεο, μετά τέλος πάντων. Απλά να πω λιγάκι, κράτησα λιγάκι ας πούμε για τον Ισάκ Ασίμοφ, που τι να πεις τώρα σε 2-3 λεπτά. Ο οποίος είναι και επιστήμονας. Είναι έτσι, και επιστήμονας ο Ισάκ Ασίμοφ, δεν είναι απλά ένας συγγραφέας, όχι. Αλλά νομίζω ότι κρατάμε το iRobot, γιατί μας έβαλε. Τους νόμους ρομποτικής. Τους νόμους ρομποτικής, οι οποίοι ακολουθούνται ακόμα. Το ρομπότ δεν πειράζει ποτέ τον δημιουργό. Και ακολουθούνται ακόμα και σε αυτό που λέμε τη τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Αυτά που σήμερα πλέον είναι σε, ναι, εξέλιξη. Είναι σε αυτά σε εξέλιξη. Επίσης να πούμε ότι αυτό το με τη ρομποτική ηθική, το iRobot είναι ένα σύνολο διηγημάτων. Δεν είναι ένα μυθιστόρημα. Ακριβώς. Και έχει, και αν θυμάμαι καλά, είναι σε ένα... Στο Runaway είναι ένα διήγημα που περιλαμβάνεται στο iRobot, το οποίο αναφέρεται στους νόμους σε αυτές τις ηθικές δεσμεύσεις, ξέρω εγώ, της ρομποτικής. Και το iRobot έχει γίνει και δίσκος από το Alan Parsons Project. Ναι. Και φυσικά Arthur C. Clarke, έτσι. Επίσης επιστήμονας συγγραφέας. Ναι, ο οποίος... Να πούμε ότι βοήθησε, ενώ είχαν δημιουργηθεί από άλλους οι γεωστατικοί δορυφόροι της εποχής, εκείνος ως επιστήμονας έριξε την ιδέα ότι οι γεωστατικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις τηλεπικοινωνίες. Mm-hmm. Δηλαδή να έχουμε ένα μεγαλύτερο, πιο ευρύ φάσμα χρήσης τους αυτό. Και βέβαια όταν λέμε για Arthur Clarke, μοιραία πάμε στην κορυφαία ταινία για εμένα όλων των εποχών. Εκεί πλέον είναι επιστημική φαντασία, χωρίς πλέον τη φαντασία απλώς. Διότι όλα αυτά τα οποία αναφέρονται μέσα ή τα περισσότερα, προσοχή, είμαστε 1968. Βέβαια. Δεν έχουμε πατήσει στη σελήνη ακόμη. Όχι, είμαστε κοντά. Είναι όλο αυτό. Το 69 είναι όλα, η προσελήνωση. Ναι, είναι όλο αυτό το οποίο τρέχει. Αλλά εδώ τώρα έχουμε. Πάμε για τον Δία. Το κομπιούτερ το οποίο ελέγχει το διαστημόπλαιο, μιλάμε σήμερα για τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκεται σε ένα επίπεδο ανώτερο ακόμη, ναι, και από τον άνθρωπο. Το οποίο επαναστατεί και αρχίζει και σαμποτάρει το διαστημόπλαιο. Οι άνθρωποι όταν βγαίνουν έξω στο διάστημα είναι οι πραγματικές συνθήκες. Ο τρόπος που λειτουργεί το διαστημόπλαιο. Αργότερα μάλιστα είχε πολύ πλάκα όταν διάβαζα, όταν βγήκαν τα πρώτα iPad. Την ιδέα την πήρε η Apple από την ταινία, διότι δείχνει τους αστροναύτες να τρώνε το πρωινό τους έτσι με διάφορα έτσι, χρωματιστά φαγητά εκεί, που είναι σε σκόνη που υποτίθεται για το διάστημα. Και έχουν δίπλα τους οθόνες, οι οποίες το μέγεθος και το στυλ θυμίζει iPad, ας πούμε, ναι, και διαβάζουν από εκεί. Είναι πάρα πολύ μπροστά η ταινία του Stanley Kubrick, όπως ήταν μπροστά πολλά από αυτά που έκανε ο Stanley. Το θέμα είναι ότι είναι σενάριο το οποίο το γράφει μαζί με τον Arthur Clarke, τον φωνάζει, ναι, και το γράφουν μαζί, διότι την ιδέα του Kubrick του τη δίνει ένα μικρό αφήγημα του Arthur Clarke, το The Sentinel. Το οποίο στο Sentinel... Μας εξηγεί και λίγο για τους μονόλιθους. Και είναι σημαντικό, το γράφει 1948, έχει τελειώσει, ναι, ο Δεύτερος Παγκόσμιος, άσχετα αν νομίζω δημοσίευση έρχεται αργότερα, 51-52, δεν θυμάμαι. Είναι σημαντικό. Είναι μικρή ιστορία, ιστορία, δεν είναι καν ιστόρημα. Από εκεί παίρνει την ιδέα ο Κιούμπρικ και σου λέει τι καλύτερο να φωνάξει τον ίδιο του συγγραφέα να συνεργαστούμε μαζί.
Και γίνεται αυτή η συνεργασία και βγαίνει αυτό το απόλυτο του κινηματογράφου με φιλοσοφικό υπόβαθρο, βλέποντας το μέλλον και μέχρι σήμερα. Α, να πούμε ότι οι γενιές σκηνοθετών που ακολούθησαν, George Lucas, Star Wars, Steven Spielberg, E.T. κτλ., είναι, οι ίδιοι τα έχουν αφηγηθεί αυτά, είναι τότε σε μια ηλικία όπου είναι νεαροί, πηγαίνουν στην αίθουσα, ανυποψίαστε εντελώς, βλέπουν το 2001 A Space Odyssey και βγαίνουν όχι απλώς μαγεμένοι, έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπουν τον κόσμο πλέον. Α, και να πούμε ότι το 1968 ήταν και η χρονιά που μας έδωσε και τον Blade Runner ουσιαστικά, όχι την ταινία. Μας έδωσε το βιβλίο του Dick, έτσι. Θα περάσουμε σε άλλο κορυφαίο είδους. Ο οποίος το... φέρνει την αναγέννηση, ας το πούμε έτσι. Το, ηλεκτρικό, το ηλεκτρικό πρόβατο, είναι, έτσι. Και... Ο τίτλος είναι Do Androids Dream of Electric Chip. Είναι με ερωτηματικό. Τα ανδροειδή ονειρεύονται το ηλεκτρικό πρόβατο με το γνωστό. Ναι, δηλαδή μέτρα προβατάκια για να κοιμηθείς. Οπότε σου λέει τα ρομποτάκια μετράνε. Είναι μυστικό. Εδώ τώρα δεν πρέπει να τον μπερδεύουν, γιατί μπορεί οι φίλοι ψάχνοντας να πέσουν πάνω στο Blade Runner, το οποίο είναι μια νουβέλα του William Burroughs. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι απλώς ο τίτλος. Ναι. Έτσι. Και ο τίτλος, ενώ είναι Do Androids Dream of Electric Sheep, θεωρεί ο Ridley Scott, άλλος μέγας σκηνοθέτης ταινιών επιστημονικής φαντασίας, ότι δεν θα δουλέψει αυτό εμπορικά. Επιλέγει λοιπόν Blade Runner μέσα από δουλεύει. Το βιβλίο. Δεν θα δουλεύει. Το οποίο σε καμία περίπτωση. Από τέτοιο τίτλο δεν θα δουλεύει. Εντάξει, είμαστε ειδικοί. Πολύ σωστά το είδαν, ας πούμε. Και πήρε τον τίτλο των ομάδων των ανθρώπων detective, οι οποίοι κυνηγούν τα ανδροειδή τα οποία έχουν επαναστατήσει. Γιατί ήδη είμαστε σε χρόνο, τον έχουμε περάσει αυτόν που είχαμε. Ναι, βέβαια. Και δεν ξέραμε επιφάνεια. Τίποτα. Για να το, γιατί να... για το Ridley Scott να αναφερθούμε ειδικά. Είναι για τον πολλά. Λοιπόν, για τα άλλη. Για να το προχωράμε λίγο, τουλάχιστον εμείς θα πάρουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Τους άλλους, ό,τι θέλουμε να τον κάνουμε τον χρόνο μας, για να κλείσουμε αυτό που είχαμε στο μυαλό μας για σήμερα τουλάχιστον. Μπορεί λοιπόν, την άλλη φορά να κάνουμε να το συνεχίσουμε. Δηλαδή βεβαίως. Να μην το αφήσουμε. Έχω σημειώσει κάποιες ταινίες, οι οποίες για μένα προσωπικά δεν είναι όλες αριστουργήματα ενδεχομένως, αλλά για μένα σημαντοδοτούν κάτι. Σημασία τους. Για μένα έχουν κάτι. Λοιπόν. Έτσι έχω βάλει μια τυχαία σειρά, δεν τις έχω βάλει χρονολογικά. Ούτε αξιολογική. Ναι, ούτε αξιολογική, ούτε τίποτα. Ας πούμε. Η Άβυσσος το 1989, James Cameron. Εκπληκτική. Είναι science fiction του διαστήματος βαλμένο στον πυθμένα του ωκεανού. Βεβαίως. Εκπληκτικό. Πολύ εκπληκτικό. Με και... φιλοσοφικό υπόβαθρο, κατευθείαν αναφορά στον Ιούλιο Βέρν, ναι. Στο 20.000 λεύγες. Τη γνωστή ιστορία που τα βιβλία είναι γεμάτα μέσα στα ντουλάπια στη σκηνή μέσα. Βεβαίως. Για όσους το δουν θα καταλάβουν. Και. Σφαίρα το 1998, 10 χρόνια σχεδόν μετά, το οποίο ναι, επίσης σχεδόν στο ίδιο κόνσεπτ με την Άβυσσο. Εκπληκτική σχεδόν. Και η σφαίρα. Εκπληκτική. Με Ντάστι Χόφμαν, Σάμουελ Τζάκσον, η Σάρον Στόουν, η οποία παίζει και δεν παίζει, εξαργυρώνει το σταυροπόδι στο, στο βασικό ένστικτο. Συγγνώμη, στη σφαίρα είναι η σκηνή που λέω. Με το καλαμάρι. Ναι. Το καλαμάρι και το τέλος πάντων. Όχι, δεν είναι στην Άβυσσο, αλλά. Είναι η σφαίρα με την Άβυσσο, αν και έχουν 10 χρόνια διαφορά, και είναι πολύ όμοιες. Είναι από τις ταινίες που ήθελα να δω αρκετές φορές μετά. Ναι, θυμάμαι. Τόσο πολύ με θυμάμαι τις είχα σε βιντεοκασέτα από το σινεμά, το περιοδικό σινεμά και τις δύο. Μοιράζε τότε τις βιντεοκασέτες και ήταν εκπληκτικές. Λοιπόν, οι 12 πίθηκοι του Terry Gilliam. Μοναδικό. Bruce Willis, έτσι, Brad Pitt. Δεν το συζητάμε. Ίσως ο καλύτερος όλος της καριέρας του Brad Pitt. Απέδειξε ότι δεν είμαι ένα μοντέλο. Ναι, όχι, θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος ρόλος του. Δεν νομίζω ότι έχει παίξει. Ίσως στο Fight Club. Ότι κάνει τον τρελό και στο Fight Club παίζει εξίσου καλά. Ναι. Αλλά είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε σε ένα τέτοιο ρόλο εκείνη την περίοδο. Επίσης και τον Bruce Willis. Ο οποίος είναι το 1995. Δηλαδή και η Madeline Stone, η κοπελιά. Ο Bruce Willis κινηματογραφικά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει, 1995 μιλάμε, πρέπει να έχει προλάβει να έχει κάνει τον Die Hard. Έχουν προηγηθεί τον Die Hard, μεγάλες εμπορικές επιτυχίες. Έχει κάνει τον Die Hard. Ναι. Και αυτό βοηθάει να πάει και καλά εισπρακτικά, ναι. Γιατί ο Terry Gilliam είναι μια ιδιάζουσα μορφή. Monty Python, ξέρεις, από εκεί δηλαδή τον ξέρεις. Ναι. Εκείνη την εποχή, ας πούμε, αυτό. Και είναι και ιδιαίτερη ματιά σαν επιστημονική. Ναι, ναι. Όπως και τον Brazil του Terry Gilliam. Γιατί είναι μεταποκαλυπτικό και βλέπουμε. Και παίζει με το ταξίδι στον χρόνο, έτσι. Ναι, και το, μπράβο, ναι, και τον Brazil, το οποίο δεν το έχω σημειώσει. Πάλι εξίσου. Πάλι είπαμε για την ημέρα που η γη σταμάτησε να κινείται, του 51. Το Σολάρις του Ταρκόφσκι επίσης το είπαμε. Απλώς να βάλεις μέσα να δεις, επειδή μου πεις δεν το έχεις δει, το Forbidden Planet. Ναι, Forbidden Planet, θα το σημειώνω. Και θεωρώ. Μια ταινία την οποία και η αρχική, τα remake μετά δεν με ενθουσίασαν πάρα πολύ. Ο Πλανήτης των Πυθίκων. Εξαιρετικό. Του 1968 ταινία. Η πρώτη είναι αξεπέραστη, θεωρώ. Φοβερή, εγώ. Έτσι. Με τον Charlton Easton. Με ένα φοβερό twist.
πλοκή στο τέλος, έτσι, που λες, όπα. Οι φίλοι πρέπει να το δουν. Όπα, τι έγινε, ρε παιδιά. Δεν δίνω οτιδήποτε άλλο, ούτε μια... τα remake, ούτε όχι, τίποτα. Όχι, με μια εμβληματική σκηνή, δηλαδή, στο τέλος. Εμβληματική σκηνή στην ιστορία του κινηματογράφου, νομίζω, ο Planet of the Apes. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και το όλο concept, έτσι, δηλαδή, η ιδέα ότι η πίθηκη ελέγχου του ανθρώπινου έντος. Βέβαια, ναι. Και όχι ο ανθρώπινο έντος. Βέβαια, έχει και μια σχέση λιγάκι με το, νομίζω, με το, με το ταξίδι στον χρόνο. Του Wells, που είναι τα πάνω κάτω όμως έχουν έρθει. Οι πάνω έχουν πάει κάτω και κάτω πάνω. Ακριβώς. Σημειολογικά, τέλος πάντων. Μου άρεσε πάρα πολύ, για να πάω λίγο στα πιο τελευταία. Το Arrival, η άφιξη του 2016. Μπορεί για τους νεότερους να είναι κάπως αργόσυρτο, δηλαδή για νέα παιδιά τα οποία έχουν συνηθίσει τη δράση. Ταχύτητα, τις εκρήξεις και ναι, τα λοιπά. Μ' άρεσε και η Amy Adams, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι. Και ο τρόπος επικοινωνίας των εξωγήνων είναι θέλω, κάτι διαφορετικό. Και θέλω να τον εβάλω σε αυτούς που θέλουν να διαβάσουν science fiction. Ted Chiang είναι, γιατί είναι από ένα διήγημα του Ted Chiang, το Arrival. Ο οποίος έχει ένα τελευταίο που κυκλοφορεί, λέγεται Εκπνοή, είναι μια σειρά διηγημάτων. Εγώ δεν τον ήξερα πριν το Arrival. Απλώς είναι και, το όνομά του. Και εγώ δεν τον ήξερα πριν από το Arrival, ομολογώ. Θεωρείται ότι είναι ό,τι πιο καυτό, να το πω έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο site fiction. Καταπληκτικό το Εκπνοή. Το έχω για να θες το παίρνεις μετά φεύγοντας, αν έχεις χρόνο. Και εγώ θα έλεγα ότι όποιος θέλει να διαβάσει μπορεί να τον διαβάσει. Aliens. Alien πρώτο και από ο Ridley μετά. Scott. Ridley, James Cameron μετά. Και James Cameron. Νομίζω ότι όλα είναι φοβερά. Να βάλουμε και τον Προμηθέα που ήρθε ο Ridley Scott να πει, να πει την ιστορία τι έγινε πριν από το Alien του 79. Καλά τον Blade Runner, το είπαμε, εντάξει. Blade Runner, εδώ θέλω να πω, 1982, το βλέπω στην κινηματογραφή με 16 ετών. Αυτό ήθελα, την εισαγωγή. Βγαίνω από την ταινία. Εισαγωγή. Εισαγωγή με εκείνο το... Για ώρες με ένα φίλο, συζητάμε για ώρες. Δηλαδή δεν κατάλαβα ποτέ. Πέρασαν οι ώρες, άρχισε να ξημερώνει, ήμασταν και συζητούσαμε το τι είδαμε. Βάζω και βλέπω καμιά φορά την εισαγωγή. Γι' αυτό είναι το σημαντικό που λείπει σήμερα από τον κινηματογράφο. Να βγαίνεις και να λες, παιδί μου, τι είδαμε, τι είδαμε. Επειδή έχει συμβεί και το 99 με το Matrix. Να λέγει του ναι, ναι, τα έχω σημειώσει και τα λοιπόν, και Matrix. Επειδή βλέπω ότι ο χρόνος πιέζει. Εγώ, η δική μου πρόταση, Μιχάλη, είναι ένα δεύτερο μέρος, διότι όλοι αυτοί που είπαμε τώρα, το Alien, είναι μια ειδική κατηγορία. Ναι, από μόνο. Έχουμε χρήση των έργων του οικαστικού, έχει πεθάνει πλέον του Ελβετού, του Hans Giger. Έχουμε πράγματα μέσα τα οποία από μόνο έχουμε τους, πολλά. Δηλαδή, έχουμε από Πλάτωνα είναι μέχρι... Είναι ένα τέλειο τη συζήτηση. Εντάξει, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον Gene Roddenberry, τον δημιουργό των Star Trek της original σειράς. Δηλαδή 66-69, εκείνο εκεί, που είναι αφελή μεν όλα τα σκηνικά και τα λοιπά, είναι βγαζιμάτι ότι έχουμε φελιζόλ και πλαστικά και τα λοιπά, αλλά το υπόβαθρο, το φιλοσοφικό υπόβαθρο, τα ζητήματα που θέτει, είναι εκπληκτικά. Χωρίς βέβαια ότι μετά το 69, αφού τελειώνει αυτό το σύριαλ το πρώτο, πριν να ακολουθήσουν ταινίες και όλα αυτά το franchise, πολλοί αστροναύτες είπαν ότι γίναμε αστροναύτες βλέποντας το Star Trek. Βέβαια. Ήταν αυτό. Γίναμε αστροναύτες ακριβώς με αυτό. Νομίζω ότι για να γίνει κάποιος αστροναύτης. Οι στάχτες είναι... του τις άφησαν στο διάστημα. Ήταν η επιθυμία του Ρόντεμπεργκ. Δεν παίρνει το βιβλίο το, πώς θα λένε, επιστημονικού. Και δεν είπαμε τίποτα για το απόλυτο διαστημικό παραμύθι Star Wars. Δεν είπαμε τίποτα για το Star Wars, το οποίο έχει δεύτερο μέρος. Δεν είπαμε τίποτα για το Dune. Το Dune, το οποίο πρόσφατα είχαμε την. Το οποίο πρόσφατα το είδαμε και θα πούμε για το Dune. Θέλουμε να πούμε για το Dune. Να πούμε για την πρώτη αποτυχημένη ταινία. Να πούμε για την πρώτη, ναι, η οποία ήταν η ντροπή του κινηματογράφου. Η πρώτη προσπάθεια δηλαδή. Και τώρα κάποια στιγμή το είχε βάλει πριν ξεκινήσει η προβολή του remake. Έπαιζε τώρα σε κάτι Nova Cinema, κάτι Κοσμοτέ αυτά. Λες του David Lynch το 84. Όχι, εγώ λέω του Lynch το 84. Α, εσύ λες το, αυτό το που, πρώτο δεν, που δεν έγινε ποτέ αυτό ταινία. Αυτό που δεν έγινε ποτέ τρία χρόνια το ετοίμαζαν. Ναι, και δεν το κάναν τίποτα τελικά. Αλλά γενικά θέλω να πω και το λέω, θα τα πούμε σε άλλο podcast, θα επανέλθουμε, αλλά θέλω να το πω κυρίως για τα νέα παιδιά, γιατί το άκουσα από νέο παιδί και το οποίο χαρακτήρισε τον Dune, ως... Star Wars από τα Lidl, το είπε χαρακτηριστικά. Παιδιά, το Dune σαν βιβλίο προϋπάρχει του Star Wars. Θα έλεγα ότι ο George Lucas διάβαζε το βιβλίο και μετέφερε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος του Star Wars μοιάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, θα έλεγα ότι είναι ο ίδιος. Είναι βιβλίο του Frank Herbert. Ναι, με το βιβλίο. Σειρά βιβλίων μετά. Οικολογικού ενδιαφέροντος.
Καθαρά οικονομικού ενδιαφέροντος. Έχει μια δυσκολία γενικά το να περάσει τον κινηματογράφο. Δεν έχει να κάνει με τους σκηνοθέτες μόνο. Ναι, είναι και εύκολο. Είναι και έξυπνο, ήταν και έξυπνο γραμμένο. Δηλαδή, ο Χέμπερτ το έχει γράψει έτσι στο βιβλίο, που δεν βάζει πολλά φωτουριστικά πράγματα για να μην μπαίνει και στη διαδικασία να εξηγεί τώρα πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται εκείνο. Και φαίνεται και στην ταινία, είναι πολύ απλοποιημένο το μέλλον σε σχέση με αυτό που έχουμε τώρα. Ναι. Είναι πολύ απλοποιημένο το μέλλον σε όλα. Στα όπλα, στο πώς πετάμε, στο πώς. Είναι πολύ απλοποιημένα. Απλά μας βάζει σε μια δυστοπία στο μέλλον. Αυτό. Λοιπόν, να διαβάζουν καταρχήν. Να διαβάζει ο κόσμος. Μετά να βλέπουν αυτές τις υπέροχες ταινίες. Απλώς είπαμε, ξύσαμε την επιφάνεια σήμερα. Και τι δεν ξύσαμε, τα μαζέψαμε έτσι γρήγορα. Πολύ γρήγορα, ενώ το καθένα αποτελεί μόνο του. Λοιπόν, θα επανέλθουμε την άλλη εβδομάδα. Να είμαστε καλά, θα δούμε. Θα επανέλθουμε την άλλη εβδομάδα για να μιλήσουμε για το Star Wars. Star Wars, Star Trek την πρώτη σειρά. Star Wars, Star Trek και Dune. Με αυτά τα τρία θα πάμε την επόμενη εβδομάδα. Απόλυτα. Για να τα οριοθετήσουμε από τώρα, για να είμαστε μέσα. Μάνο Στεφανάκη, ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Εγώ ευχαριστώ, χαρά μου, διότι χρόνια τα συζητάμε. Χρόνια τα λέμε αυτά, τα λέμε τώρα, τα βάλαμε σε εκπομπές, τώρα τα βάζουμε σε ένα podcast και ελπίζουμε να επανέλθουμε. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Φιλιά στο σπίτι και να προσέχετε. Bye. Κάθε τρεις και λίγο κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Samos Time στο YouTube και κλικ στο καμπανάκι για να παίρνετε έγκαιρα τις ειδοποιήσεις για τα podcast που ανεβάζουμε. Κάθε τρεις και λίγο μας ακούτε μέσα από το κανάλι μας του Samos Time στο YouTube, μέσα από τη σελίδα του Samos Times στο Facebook και μέσα φυσικά από το samostimes.gr. Κάθε τρεις και λίγο με τον δημοσιογράφο Μιχάλη Σβαρνιά.